Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, εμείς τα λέγαμε από χρόνια, πολλά χρόνια. Τελικά έχει βουήξει το σύμπαν ολόκληρος ο πλανήτης για τη στοχευμένη επίθεση κατά της Ελλάδας, αφενός με στόχο τον πάσης φύσος πλούτο της, υπέργειο, υπόγειο και υποθαλάσσιο, και αφετέρου και ουσιαστικά για τη διασφάλιση της παγκόσμιας εξουσίας. Το τονίζω διότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους, είναι εμπόδιο στα σχέδια της παγκοσμιοποίησης. Εκεί όμως που έχουν κάνει λάθος, αγαπητοί μου φίλοι, είναι στο ότι ο πλούτος της Ελλάδας ποτέ δεν αφορούσε μόνο κοιτάσματα πετρελαίου, χρυσού, φυσικού αερίου και όλων των άλλων ορυκτών που η Ελλάδα έχει τα περισσότερα ορυκτά από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά πάντα η διαφορά αυτή αφορούσε στον πολιτισμό και στους ανθρώπους της Ελλάδας. Και εκεί είναι πραγματικά που διεξάγεται ένας άλλος μεγάλος και υπόγειος. Υπόγειος ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, τώρα είναι υπέργειος και φαίνεται και το διατυμπανίζει. Δεν οροδούν να λένε αυτά που δεν θα μπορούσαν κάποτε να τα πούν ούτε ψιθυριστά. Πόλεμος κατά της γλώσσας και του πολιτισμού. Καλλιεργείται η άγνοια της νέας γενιάς. Μεθοδικά και σταδιακά αναθεωρείται η ιστορία, καταπολεμάται στοχευμένα κάθε αναφορά σε οτιδήποτε εθνικό ικανό να πυροδοτήσει τον πατριωτισμό. Αυτό είναι που τους πειράζει και τους καίει. Το άλλο τραγικό είναι η μεθοδευμένη εξόντωση των Ελλήνων μέσω της υπογεννητικότητας και της βίαιης πληθυσμιακής αλλίωσης από στρατιές εκατομμυρίων λάθρομεταναστών. Διότι είναι λάθρομετανάστες, δεν έχουν προσκληθεί από κανέναν, έτσι γουστάρουνε και ήρθανε, τους στείλανε, τους καλέσαμε. Μάλλον τους καλέσαμε, δεν έχουν προσκληθεί από τον ελληνικό λαό, έχουν προσκληθεί ίσως από τις ηγεσίες του ελληνικού λαού, διότι όταν βγαίναν φυλάδια και τα διένυμαν στις ακτές της Ιωνίας και λέγανε «Welcome to Greece, welcome to Greece» και τρέχαμε να υποδεχτούμε και τρέχουμε τώρα, χιλιάδες έρχονται κάθε μέρα και δεν το λένε, χιλιάδες, εκατοντάδες έρχονται, εκατοντάδες και κάποιες μέρες είναι και χιλιάδες. Είναι τραγικό, αγαπητοί μου φίλοι, διότι όταν καταλάβουμε τι έρχεται, τι θα γίνει και ξυπνήσουμε ένα πρωί, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ αργά τότε.